που μάλλον δεν είναι έτσι όπως τα ακούγαμε από την αρχή, γιατί ακούσαμε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης τις πρώτες ώρες να μιλούν για μια τυπική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί σε λίγες ώρες. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον προς το παρόν δεν φαίνεται, κύριε Φίλη. Και δεν ξέρω αν ανησυχείτε για την έκβαση όλης αυτής της ιστορίας. Πιστεύω ότι έπρεπε να προτρέξει η ελληνική πλευρά και να μιλήσει για κρίση και για παράταση ενός επεισοδίου. Όχι. Έπρεπε να πει ότι θα λήξει σε λίγες ώρες. Ορθώς λοιπόν η ελληνική πλευρά είπε ότι πολλές φορές συνέβαινε και από εδώ και από εκεί το λάθος να μπαίνουν στο έδαφος το ένα και το άλλο στρατιώτες και λυνότανε με μια συνεννόηση. Mm-hmm. Ορθώς λέει δεν έδωσε μια διάσταση που θα ήθελε να δώσει στη συνέχεια η Τουρκία. Mm-hmm. Προφανώς κάναμε όλες τις ενέργειες προκειμένου και διεθνώς αλλά και διμερώς να τεθεί το θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι είναι λάθος ζητήματα τόσο λεπτά, όπως είναι τα ζητήματα των διμερών σχέσεων με την Τουρκία, να αποτελούν ένα αντικείμενο μιας πολλές φορές παραπλανητικής ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή? Λέω ότι βοηθάει την Τουρκία να καθιστούμε ως κεντρικό θέμα του πολιτικού διαλόγου σήμερα στην Ελλάδα και της αντιπαράθεσης αυτή την υπόθεση της ταλαιπωρίας των δύο στελεχών του στρατού. Φίλοι, μην το λέτε αυτό. Γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι θέλετε να το εξαφανίσουμε εμείς για να μην πλήττε την κυβέρνηση. Δεν είπα τίποτα. Δεν πλήττε από το θέμα αυτό. Όχι. Η κυβέρνηση δεν πλήττεται διότι κάνει τις κατάλληλες κινήσεις. Τις κατάλληλες κινήσεις κάνει. Το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία. Άμα τραβήξει κανένα χρόνο αυτή η υπόθεση, θα σα πω ότι κατάλληλες κινήσεις. Το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Δεν είναι όπως με το Σκοπιανό, όπου μαζεύονται μερικές εκατοντάδες και χιλιάδες και φωνάζουν στον δρόμο. Όλοι ξέρουν ότι είναι λεπτό θέμα. Και χρειάζεται πολύ λεπτούς χειρισμούς. Και κυρίως χρειάζεται και έχει σημασία αυτό μια ισχυροποίηση της εσωτερικής και της διεθνούς θέσης της χώρας. Mm-hmm. Διότι βεβαίως χρειαζόμαστε την αποτρεπτική μας δύναμη και τους εξοπλισμούς μας για να αντιμετωπίζουμε πιθανά χρειάζεται προβλήματα. Χρειάζεται ενίσχυση των εξοπλισμών, γιατί το είπε βεβαίως. Ο κύριος Χαμένος. Όλοι χρειαζόμαστε. Χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται με βάση το πρόγραμμα που έχει. Όχι με βάση το πρόγραμμα, κάτι πέραν αυτού. Λόγω της επιθετικότητας και της προκλητικότητας της Τουρκίας. Έχει πρόγραμμα. Ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις για το θέμα των εξοπλισμών. Μάλιστα. Δεν κάνουμε επί τη ευκαιρία μερικές αλλαγές, δεν είναι σούπερ μάρκετ που πηγαίνει με τα όπλα. Mm-hmm. Δεύτερον, και σημαντικό, γιατί σήμερα ο Ερντογκάν αισθάνεται ότι μπορεί να αναβαθμίζει διπλωματικά τουλάχιστον τις προκλητικές του ενέργειες. Γιατί? Διότι η Τουρκία, σε αντίθεση με τη χώρα μας, έχει ένα ξεπέταγμα οικονομικό. Mm-hmm. Ξέρετε πόσο είναι το ΑΕΠ της Τουρκίας. Είναι 5 φορές μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των γειτονικών χωρών της, mm-hmm. εξαιρωμένης της Ρωσίας και του Ιράν. Μάλιστα. Αυτό της δίνει μια ισχυρή γεωστρατηγική παρουσία. Mm-hmm. Και για μας. Άρα δύσκολα θα κάνει πίσω, λέτε κύριε Φίλη. Άρα η Ελλάδα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, σε προοπτική μιλάω, αυτή την ισχυροποίηση της Τουρκίας, πρέπει να ισχυροποιηθεί οικονομικά. Αυτό σημαίνει και γεωστρατηγικά. Αυτό είναι πλέον βέβαιο, κύριε Φίλη. Μην λέτε αυτονόητα πράγματα. Δεν είναι βέβαιο. Μέχρι να γίνει αυτό που λέτε, θα μας έχουν πάρει τα μισά νησιά οι Τούρκοι. Δεν συγχωρείτε. Με αυτά που κάνουν στο Αιγαίο, με αυτά που κάνουν στην Κύπρο, λοιπόν, με αυτά που κάνουν στον Ευρώ. Μα διεκδικούν 18 νησιά. Με σχήματα λόγου μιλάτε, κύριε Οικονόμου. 18 νησιά, κύριε Φίλη, διεκδικούν οι Τούρκοι. Τι λέτε τώρα. Με σχήματα λόγου μιλάτε. Μάλιστα, να ισχυροποιηθούμε. Επαναλαμβάνω και ξανά έρχομαι στο αρχικό θέμα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και μια. Έλογη, υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει στα υπάρχει. Μέσα. Δεν υπάρχει, υπάρχει κύριε στον φίλοι, ελληνικό λάθος. Τύπο. Και στην πολιτική ηγεσία υπάρχει και στον τύπο υπάρχει. Στην πολιτική αλλά δεν θα λέμε αυτά που στην θέλετε. Στην πολιτική εσείς. Ηγεσία θα σας βάλουμε αρχισυντάκτη. Όταν μας πείτε εσείς θα κάνουμε. Κύριε, με συγχωρείτε. Δεν θέλω να μιλάμε με σχήματα λόγου και με προσβλητικές εκφράσεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα για να παίζουμε με συλλαλητήρια μεταξύ μας. Είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα. Αφορά απειλές πραγματικές, mm-hmm. και αφορά και την ανάγκη ενίσχυσης εσωτερικής και διεθνούς της Ελλάδας. Yes. Άρα λοιπόν τα μέσα ενημέρωσης, αντί όπως παλιά να δείχνουν να βγαίνουν τα πλοία από τον άστρο για να πάνε στα Ήμια και να φτιάχνουν κλίμα που έβγαινε στόλο στο Αιγαίο. Έτσι, θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνα. Η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή και με τα μέσα ενημέρωση τα τουρκικά. Έχει όμως και δύο στρατιωτικούς μας, κύριε Φίλη. Βεβαίως. Το ερώτημα είναι πότε θα επιστρέψουν αυτοί οι δύο. Δεν μπορώ να δώσω κάποια απάντηση. Γίνονται όλες οι αναγκαίες. Φοβάστε ότι θα τραβήξει σε χρόνο. Αν κρίνω από το θέμα των Γερμανών, βεβαίως του Γερμανού που ήταν εκεί. Βεβαίως. Τι κάνουμε όμως σε αυτή την περίπτωση, κύριε Φίλη. Αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο θέμα. Η οικονομία που λέτε είναι το πιο σοβαρό ούτως ή άλλως. Αυτό όμως δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Και οι διεθνείς συμμαχίες. Διεθνείς συμμαχίες έχει η Ελλάδα. Πρέπει. Έχει διεθνοποιήσει το θέμα. Ναι. Σε αυτό κινείται σωστά η κυβέρνηση. Δεν λέει κανείς ότι θέμα χαμηλή των δύο τον είναι σημαντικό. Σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό. Πράξη, λοιπόν. Αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι το μείζον.
Είναι σημαντικό, θα κάνουμε κινήσεις για να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Καμία αντίρρηση. Μπορεί να γίνει το μείζον όμως, κύριε Φίλη, στην περίπτωση που ο Ερντογάν το χρησιμοποιήσει και για άλλες επιδίωξεις μπορεί να έχει. Ναι. Το έχει ξανακάνει, όπως είπατε πριν, με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και δεν με άλλες περιπτώσεις. Δεν έγινε το μείζον αυτό το θέμα και απομονώθηκε από την Ευρώπη και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω. Μισό λεπτό, κύριε Φίλη. Το κρίσιμο θέμα σήμερα που κουβεντιάζουμε είναι αυτό. Αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι σημαντικό. Αυτό ενδιαφέρει, ναι. Όχι, τους ενδιαφέρει κάτι νόμο. Κύριε Φίλη, κάνετε λάθος. Τους ενδιαφέρει, αυτό ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει η ειρήνη, η σταθερότητα, πάλι να φύγουν οι δύο άνθρωποι. Μα μας λέτε αυτονόητα πράγματα, δύο κύριε άνθρωποι, Φίλη. Αλλά και η οικονομία. Αυτή και θα επαναφέρω τη συζήτηση στην οικονομία. Την κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη θα σήμερα. Στην το έχετε καταλάβει. Και εκεί δεν ότι υπάρχει ένα αναβρασμό, ότι υπάρχει μια αναστάτωση στην Ευρώπη. Το έχουμε καταλάβει. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Φίλη, και ερχόμαστε για λίγα λεπτά ακόμα. Ελάτε.